Γεια σας. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολλές συζητήσεις, πάρα πολλά δημοσιεύματα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όχι, για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Είναι μια προεκλογική γεμάτη πάθη, όπως φαίνεται. Δεν μπορώ να το πω πάθη. Είναι ο καθένας με το όραμά του και προσπαθεί να το εκθέσει. Θα μιλήσουμε για τα οράματα, αλλά πριν πάμε στα ουσιώδη, που αυτά είναι τα ουσιώδη, τα οράματα, θα θέλαμε το σχόλιο σας για το πώς εξελίσσεται η προεκλογική και με τις ομάδες υποστήριξης και με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εμάς δεν μας ικανοποιούν πάντως ως εικόνα για την Εκκλησία. Αυτές τις μέρες τουλάχιστον εγώ είμαι διαθέτω το χρόνο μου για την προετοιμασία των εκλογών. Ως τοποτηρητής έπρεπε να απολύσω την εγκύκλιο, που να προσέξω να μην υπάρχουν λάθη, να υπάρξει η ακριβής τοποθέτηση της Ιεράς Συνόδου και για την ημερομηνία, αλλά κυρίως για τις διατάξεις ως προς την εγγραφή των καταλόγων. Και έτσι δεν μου δόθηκε μεγάλη ευκαιρία για να δω τι γίνεται το σκηνικό έξω από αυτά τα πλαίσια. Μάλιστα, η προετοιμασία πώς πάει, μιας και το αναφέρατε? Όλοι προετοιμάζονται, αλλά συνήθως με τις ομάδες τους. Μπορεί να μην εμπλέκονται ήδη. Όχι, λέω η προετοιμασία της διαδικασίας. Ως τοποτηρητής θα μας μιλήσετε. Νομίζω πηγαίνει καλά. Ήδη αυτή τη στιγμή ο Γενικός Έφορος που ορίσαμε βρίσκεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Προσπαθεί να διαπραγματευτεί, μάλλον να πάρει τις πληροφορίες που θέλει για τις αίθουσες που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε εκτός από τους Ιερούς Ναούς, για τους κυβερνητικούς υπαλλήλους που θα χρησιμοποιήσουμε ως προεδρεύοντες στις κάλπες, ναι, για τις ίδιες τις κάλπες που θα πάρουμε από την κυβέρνηση κλπ. Προχωρά. Υπάρχει περίπτωση να πάρουν αναβολή οι εκλογές? Είναι πάντως πολύ οριακά τα όρια τα οποία θέσαμε. Εάν δεν υπάρξει αριθμός τεράστιος αλλά ελάχιστος ατόμων εγγραφής ξένων, τότε δεν μπορούν να γίνουν εκλογές. Αν όμως υποβληθούν αιτήσεις για εγγραφή μεγάλου αριθμού ξένων στους καταλόγους μας, τότε δεν θα μπορέσει να χωρέσουν τα χρονικά πλαίσια. Υπάρχουν διαδικασίες που διασφαλίζουν τη σωστή εκλογική διαδικασία? Για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε όταν τέλος πάντων ξεκίνησε η συζήτηση ήταν τι θα γίνει με τους ξένους πληθυσμούς που δηλώνουν χριστιανοί Ορθόδοξοι και μένουν στην Κύπρο. Αυτοί δικαιούνται να ψηφίσουν? Σύμφωνα με το καταστατικό, ναι. Αλλά πρέπει να αποδείξουν και την μόνιμη διαμονή τους στους τελευταίους 12 μήνες εδώ, με κάποιο κυβερνητικό έγγραφο, αλλά και την ιδιότητα του Ορθόδοξου Χριστιανού. Ναι. Προσκομίζοντας πιστοτυπικό βάπτισης από τη χώρα τους, εκεί που βαπτίστηκαν, και κυρωμένων ανάλογα. Μάλιστα. Φοβάστε τον δάκτυλο ξένων δυνάμεων, όπως λένε άλλοι Μητροπολίτες, στις αυτές τις εκλογές? Υπάρχει πάντα η δυνατότητα κάποιος να κατευθύνει κάποιους ανθρώπους προς μια κατεύθυνση. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ως ενδεχόμενο πάντα υπάρχει. Εσείς όμως το βλέπετε να είναι κίνδυνος αυτό για την Εκκλησία? Λόγω του ότι υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της θέσης της Εκκλησίας της Κύπρου στην Διαλκυστίνδα Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πατριαρχείου Μόσχας, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όμως πιστεύω ότι ο κυπριακός λαός θα δει ότι η τοποθέτηση η οποία έγινε προηγουμένως από τον μακαριστόν Αρχιεπίσκοπο ήταν και σύμφωνη με τους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων, που στηρίζουν τα δίκαια του Οικουμενικού Θρόνου και δεν θα υπάρξει αυτή η αλλαγή. Εσείς έχετε συμπάθειες στο εξωτερικό? Γιατί κάποιοι Μητροπολίτες διαρρέουν, ας πούμε, ότι έχουν κάποια συμπάθεια. Δεν είναι το εξωτερικό που θα ψηφίσει. Όχι, αλλά αν είναι να παρέμβει κάποιος, θα πρέπει να το ξέρει ο λαός. Αν είναι να έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με κάποιον. Δεν νομίζω να παρέμβει κάποιος στο εξωτερικό. Πώς μπορεί να πείσει τους ψηφοφόρους που είναι Κύπροι? Μάλιστα. Εάν είναι οι ξένοι που θα ψηφίσουν, τότε εγώ δεν έχω τέτοια παρέμβαση σε ξένους. Πάμε να μιλήσουμε για το όραμά σας. Ποιες είναι οι πρώτες τομές που θα επιχειρήσετε, αν σας τιμήσει και ο λαός και η Σύνοδος, με την εκλογή? Νομίζω ότι έδωσα προηγουμένως ένα στίγμα ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η τοποθέτηση της Εκκλησίας της Κύπρου δίπλα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το δεύτερο θα ήταν να συνεχιστεί αλλά και να επεκταθεί
όλο αυτό το φιλανθρωπικό έργο το οποίο έκαμε ο Αρχιεπισκόπος Χρυσόστομος. Δηλαδή, τα τόσα κληροδοτήματα τα οποία ενεργοποιήθηκαν και έδωσαν πολλές υποτροφίες. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης. Υπάρχουν πολλοί φτωχοί, πολλοί άποροι σήμερα μπορούν να δοθούν για αυτές οι υποτροφίες. Το όραμα που έγινε στην πραγματικότητα στη Λεμεσό με τις φοιτητικές εστίες να υλοποιηθεί και στη Λευκωσία. Και υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ήταν μέσα στους σχεδιασμούς του Μακαριωτάτου, τουλάχιστον το μιλήσαμε μαζί. Υπάρχει και η δυνατότητα επέκτασης της βοήθειας προς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε στο εξωτερικό για μια εγχείρηση και δεν μπορούν. Τα χρήματα της Εκκλησίας είναι για αυτόν τον σκοπό, για τη φιλανθρωπία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να επεκταθεί αυτός ο ρόλος. Το τρίτο, η Εκκλησία δεν είναι στατική. Πορεύεται σύμφωνα και επί την εξέλιξη και του πολιτισμού και της επιστήμης και των πάντων. Και επομένως, η Αγία μας Γραφή που γράφτηκε πριν από χρόνια έχει διαχρονικές αξίες, αλλά πρέπει και σωστά να ερμηνευτεί με τον τρόπο που σήμερα σκέφτεται ο κόσμος. Παραδείγματος χάρη, τοποθετούνται κάποιοι ειρωνικά ότι παρεμβαίνει η Εκκλησία σε πράγματα τα οποία δεν την ενδιαφέρουν. Ναι. Στις μεταμοσχεύσεις. Και λέει, υπάρχει στην Αγία Γραφή κάτι τέτοιο ή στις τεχνητές γονιμοποιήσεις. Ή στις αμβλώσεις, ή στα εμβόλια, ναι, πολλές φορές. Όμως υπάρχουν γενικές αρχές μέσα στην Αγία Γραφή. Το κείμενο της είναι διαχρονικών. Ίσχυε και πριν χιλιάδες χρόνια, θα ισχύει και μετά από χιλιάδες χρόνια. Μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε ένα μέρος των θέσεών σας όσον αφορά στα ζητήματα τα οποία θέσατε κιόλας. Αυτό το θα εγκύψουμε, αυτό λέω, στην Αγία Γραφή με πολύ πίστη και πολύ προσοχή και να δούμε το θέλημα του Θεού πώς εκφράζεται στη νέα εξέλιξη αυτή της ζωής και της επιστήμης. Έχετε να μας δώσετε μια γεύση όμως από τώρα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των αμβλώσεων. Ναι. Η θέση της Εκκλησίας είναι ότι από τη στιγμή της γονιμοποίησης υπάρχει ο άνθρωπος, αφού δεν χρειάζεται άλλο γενετικών υλικών για να αυξηθεί ο άνθρωπος. Επομένως, η προστασία της ζωής είναι η θέση της Εκκλησίας. Ναι. Γι' αυτό και συστήνει αυτόν το η άμβλωση να αποφεύγεται. Είναι αμαρτία η άμβλωση? Είναι φόνος για την Εκκλησία. Αλλά προσπαθεί η Εκκλησία ανεπιθύμητες τέτοιες εγκυμοσύνες να τις προφυλάξει. Μάλιστα. Και μπορεί να δώσει καταφύγιο σε κάποια κοπέλα η οποία δεν θέλει αυτό το παιδί να προστατευθεί και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να αναλάβει όλα τα έξοδα και να αναλάβει υπό την ευθύνη της το παιδί που θα γεννηθεί. Έκαμε ήδη μακριά από τα φώτα αρκετές τέτοιες βοήθειες η Εκκλησία. Μάλιστα, μεταμοσχεύσεις. Μεταμοσχεύσεις είναι ευλογία Θεού και πρέπει ο καθένας μας να δεχτεί να δώσει όργανα του ή τη συγκατάθεσή του από τώρα που ζούμε, εγώ το έκανα, για να βοηθηθεί κάποιος συνάνθρωπος μας. Αυτό που μερικοί δυσανασχετούν ότι πότε επέρχεται ο θάνατος, η Εκκλησία λέει ότι τρεις γιατροί, άμα μας βεβαιώσουν ότι η πορεία ενός ασθενούς δεν μπορεί να αναστραφεί, να καθησυχάζουμε τη συνείδηση και των συγγενών εκείνου του ανθρώπου. Μάλιστα. Και μπορούν να δώσουν τα όργανα τους. Εμβολιασμοί. Η επιστήμη προχωρά και λόγω των εμβολιασμών σώθηκαν πολλές ζωές. Δεν μπορεί η Εκκλησία να αντικαταστήσει την ιατρική. Αντίθετα, την εμπιστεύεται. Μεγάλο ζήτημα οι ομοφιλόφιλοι και τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων. Είναι αμαρτία η ομοφιλοφιλία? Η Εκκλησία λέει ότι υπάρχουν δύο φύλα. Στέκεται όμως πάντα με πολλή συμπάθεια και πολλή αγάπη προς όλους τους ανθρώπους και προς αυτούς. Αν τυχόν η επιστήμη αποδείξει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται εκγενετής, οφείλει η Εκκλησία να εγκύψει πάλι στην Αγία Γραφή και να βρει απαντήσεις. Υπάρχει πάντα, όχι η σκιά, αλλά το κατηγορώ της νέας γενιάς προς την Εκκλησία, ότι η Εκκλησία απομακρύνεται από τη νέα γενιά και όχι η νέα γενιά από την Εκκλησία. Με διάφορες απόψεις οι οποίες μπορεί να είναι πιο παγιωμένες, πιο στατικές, μη σύγχρονες. Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο, αν μου επιτρέπετε, να προσεγγίσετε τη νέα γενιά. Αυτό γίνεται πάντα. Η νέα γενιά δεν είναι κοντά στην Εκκλησία, ναι, ούτε η Εκκλησία κοντά στην νέα γενιά. Αυτό βέβαια δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Ήδη από τον 4ο αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει κάποιες παρατηρήσεις που λέει η δική μας γενιά ήταν πολύ πιο κοντά στα πάτρια έθιμα.
Η σημερινή γενιά δεν μας ακούει. Ναι. Είναι ίσως και διαφορετική η αντίκριση των μεγαλύτερων προς τους νέους. Ακριβώς είναι αυτό που λέω, ότι πρέπει να βρούμε τρόπους προσέγγισης της νεολαίας, και αυτό είναι που, αν εγγύψουμε στην Αγία Γραφή, θα βρούμε το μήνυμα του Θεού εκφρασμένο και στους όρους της σημερινής εποχής. Πάντως, ο επόμενος Αρχιεπίσκοπος πρέπει να θέσει και κάποιες πολύ σημαντικές κόκκινες γραμμές. Οφείλει να τις θέσει. Οι δικές σας κόκκινες γραμμές ποιες θα είναι? Για όλα τα ζητήματα, για το Κυπριακό, ας πούμε, που έχετε άποψη. Ακριβώς, και προηγουμένως όταν είπατε το όραμα μου, δεν είπα ότι είναι για το όραμα να έχει μια άποψη και πάνω στο εθνικό θέμα ο Αρχιεπίσκοπος. Δεν θα την επιβάλλει, θα την πει στην κυβέρνηση, θα συμβουλεύσει. Κάποτε ο λόγος του μπορεί να είναι επιτιμητικός, αλλά οφείλουμε, είμαστε οι Έλληνες στην Κύπρο, στον χώρο αυτόν, 3.500 χρόνια. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε αυτόν το δικαίωμά μας, να μείνουμε σε αυτήν τη χώρα, στη γη των πατέρων μας. Είναι κάτι το οποίο νομίζω, έχω την πεποίθηση, ότι πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες απόψεις. Ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος είναι και σε ένα βαθμό πολιτικός? Όχι, απλώς λόγω του ότι η Εκκλησία της Κύπρου είχε ένα εθναρχικό ρόλο για 8 ολόκληρους αιώνες. Όταν ήταν δεν είμαστε ελεύθερο κράτος, είχαμε την μόνη ευθύνη ως Εκκλησία για την εθνική διαπαιδαγώγηση, την εθνική αυτοσυνειδησία, την παιδεία του τόπου. Πιστεύω ότι και σήμερα, που ακόμα δεν επικράτησαν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τόπο μας, ένα μέρος του τόπου μας είναι υπόδουλο, οφείλουμε να κρατήσουμε αυτόν τον ρόλο, συμβουλεύοντας την υπεύθυνη μας κυβέρνηση. Ναι. Έχετε άποψη για το ποιος πρέπει να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας? Δεν θα τη ζητήσω να τη μοιραστείτε μαζί μας αν δεν θέλετε, αλλά έχετε? Είναι υπόθεση του λαού. Δεν θα ψηφίσει ο Μητροπολίτης Πάφου? Δεν θα ψηφίσει. Μπορεί και να μην ψηφίσει, αλλά και να ψηφίσει είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πει. Είναι υπόθεση του λαού, δεν πρέπει να παρεμβούμε σε αυτό. Σίγουρα. Έχει απαξιώσει, θεωρείτε, ο λαός και την πολιτεία και τους πολιτικούς, μάλλον? Δεν το νομίζω. Στέκει με μια κριτική άποψη ο λαός απέναντι στις πράξεις ορισμένο πολιτικό. Και θα ήθελε να είμαστε και οι πολιτικοί και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες παραδείγματα προς μίμηση και να τον εμπνέουμε. Είναι κάτι το οποίο λέει ο Χριστός, ότι ο ποιμήν, και ο εκκλησιαστικός αλλά και ο πολιτικός ηγέτης είναι ποιμένας. Μάλιστα. Έμπροσθεν των προβάτων πορεύεται. Πηγαίνει μπροστά για να θέτει τον εαυτό του παράδειγμα προς μίμηση και να τον ακολουθούν οι άλλοι. Ενώ θυμάστε στην Οδύσσια, στην Ιλιάδα, λέει ότι ο βοσκός πηγαίνει πίσω. Πηγαίνουν μπροστά τα σκυλιά και ανοίγουν δρόμο και έχει μπροστά το ποιμνίο και το προσέχει ο βοσκός. Για μας, στον κόσμο, οφείλουμε να είμαστε μπροστά για να δίνουμε παράδειγμα και να μας ακολουθεί ο λαός. Μάλιστα. Κλείνοντας, θα ήθελα ένα μήνυμα να στείλετε προς το λαό, ο οποίος θα κληθεί να αποφασίσει στον πρώτο βαθμό, αλλά και προς τη Σύνοδο, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει σε δεύτερο βαθμό. Ο λαός έχει το δικαίωμα να στείλει στη Σύνοδο 3, τους οποίους θεωρεί ότι μπορούν να γίνουν αρχιεπίσκοποι. Να γίνουν αυτό, πιστεύω, αφού ο λαός προσέξει και τις θέσεις τους, αλλά με τρόπο νυφάλιο. Είμαστε Εκκλησία, δεν χρειάζονται αντιπαραθέσεις, γιατί οι αντιπαραθέσεις δεν οδηγούν παρά στο σκανδαλισμό του ποιμνίου. Και ένα μήνυμα προς τη Σύνοδο όμως. Και η Ιερά Σύνοδος έχει αυτόν το δικαίωμα να επιλέξει έναν από τους 3, γιατί με αυτό θα συνεργαστεί. Να εκλέξει εκείνον το οποίο θα συνεργαστεί καλύτερα. Πρέπει ο πρώτος να είναι και αρχιεπίσκοπος, ο πρώτος του λαού? Ασφαλέστατα όχι. Δεν είναι αυτό το νόημα του καταστατικού. Αν ήταν έτσι, θα έλεγε το καταστατικό ότι επικυρώνει η Σύνοδος τον πρώτο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και καλή επιτυχία. Και εγώ να σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από τον